Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 21 Μαΐου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Γιορτινό είναι το κλίμα σήμερα από άκρης άκρης όλο το Ιόνιο που τίμησε τα 152 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός αφού για τα νησιά έληξε η ξενοκρατία η οποία διήρκησε σχεδόν 7 αιώνες. Στην Κεφαλονιά παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος σε ειδική εκδήλωση ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης και στη συνέχεια αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιωνίων. Το Ιόνιαν ήταν εκεί και κατέγραψε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ένωση και τις στιγμές όπου οι αρχές απέδωσαν τιμές στον ανώτατο άρχοντα της χώρας. Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η επέτειος της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα στην Κεφαλονιά, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. 152 χρόνια έχουν περάσει από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Γιορτάζουν σήμερα όλα τα Επτάνησα, γιορτάζουν σήμερα και η Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά ιδιαίτερα, διότι έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Έχουν ξεκινήσει όλες οι εκδηλώσεις από το πρωί κανονικά. Δεν ήταν σύμμαχος ο καιρός από το πρωί, σιγά σιγά όμως έχει φτιάξει και έτσι πολλοί κόσμος έχει έρθει εδώ στην πλατεία της Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι για να γίνει η μεγάλη παρέλαση, η παρουσία, όπως είπαμε, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας με τις καμπάνες να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλο το νησί. Με κάθε επισημότητα τελέστηκε η δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στο Αργοστόλι, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλινίας κ. Δημήτριου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των ριζοσπαστών ως εκπρόσωπος όλων των Ελλήνων. Στο λόγο του, ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε πως οι αγώνες των Επτανήσεων αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους, συμπληρώνοντας ότι ακόμη και σήμερα παίρνουμε παράδειγμα από την μαχητικότητά τους. Γιορτάζουμε σήμερα την 152η επέτειο από την Ένωση των Επτανήσεων με τη μητέρα πατρίδα. Και δεν ξεχνάμε ότι αυτή η Ένωση έγινε ύστερα από πολλούς και μεγάλους αγώνες από έναν λαό ο οποίος σε όλη τη διάρκεια των ζυγών που πέρασε ποτέ δεν έπαψε να είναι ο λαός που επιζητούσε την ελευθερία του, την αυτονομία του και τελικά την ένταξή του στον εθνικό κορμό. Αυτό το παράδειγμα της αγωνιστικότητας, μαχητικότητας πρέπει να μας εμπνέει όλους εμάς τους Έλληνες σήμερα σε αυτό το δύσκολο καιρό που ζούμε. Απλά πρέπει να θυμόμαστε ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, τον δίνουμε όχι μόνοι μας. Τον δίνουμε μαζί με όλους τους άλλους λαούς της Ευρώπης και τους λαούς ιδίως που είναι ενταγμένοι και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λαούς της Ευρωζώνης. Και τον δίνουμε με βάση και την δημιουργία του ελληνικού λαού, αλλά και τη σύμπραξη όλων σχεδόν των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των μαθητών του Δήμου Κεφαλονιάς και των ένοπλων δυνάμεων υπό τη συνοδεία των φιλαρμονικών ενώπιων των επισήμων. Το μήνυμά τους για την ημέρα μετέφεραν οι αρχές του τόπου. Νομίζω το μήνυμα που αφορά όλα τα Επτάνησα, που αφορά όλη την Ελλάδα, το χθες, το σήμερα και το αύριο, είναι, θα έλεγα, το μήνυμα των ριζοσπαστών. Δηλαδή, ριζοσπαστισμός και ενότητα. Ενότητα και πνεύμα ριζοσπαστικό, προοδευτικό, πατριωτικό. Και αυτή η ένωση έγινε με αγώνες και εξεργέρσεις του επτανησιακού λαού, παράλληλα με τους αγώνες του ελληνικού λαού για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Επίκεντρο αυτών των αγώνων ήταν οι ριζοσπάστες που είχαν επιδίωξει όχι μόνο την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, αλλά και τον εκδημοκρατισμό της Ελλάδας και όλων των Βαλκανίων. Αυτές οι αξίες του ριζοσπαστισμού, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, μας φωτίζουν και μας καθοδηγούν. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για όλη την Ελλάδα, αλλά και για τα Επτάνησα. 152 χρόνια φέραμε την μητέρα πατρίδα εδώ, διότι ήταν η καρδιά μας και η ψυχή μας πάντα εκεί. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική για τα Ιόνια νησιά, για τα Επτάνησα, γιατί πριν 152 χρόνια υλοποιήθηκε ένα όραμα αγώνων της εποχής, ένα όραμα που είχε βαφτιστεί και είναι πια γνωστό με το όνομα των ριζοσπαστών, για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική απελευθέρωση
και γενικότερα την ισότητα και την ελευθερία στις διεθνείς και εσωτερικές σχέσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο και στη Βαλκανική. Ως Δήμαρχος νιώθω υπερήφανος και για την ημέρα της εορτής σημερινή και για την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κεφαλονιά. Το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλο στο Αργοστόλι και την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμο Δημότη Κεφαλονιάς. Να συνδεθούμε τώρα με την Κεφαλονιά και τον απεσταλμένο μας δημοσιογράφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η Κεφαλονιά έχει την τιμητική της. Είδαμε ότι παρόν σε εκδηλώσεις ήταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πώς ήταν το κλίμα από την σημερινή ημέρα? Λοιπόν, μετά πάση μεγαλοπρέπειας εορτάστηκε η σημερινή ημέρα, η 152η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, εδώ στο νησί βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Το κλίμα ήταν εορταστικό, είχε πάρα πολύ κόσμο, αν και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος στην αρχή, Γεωργία, της ημέρας. Το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, υπήρχε καταρακτώδης βροχή. Σιγά σιγά ο καιρός έδειχνε να φτιάχνει, έριξε κάποιες μπόρες. Στη συνέχεια όμως ο καιρός έφτιαξε, είχε λιακάδα, οπότε όλα κύλησαν ομαλά. Ο κύριος Παυλόπουλος στο τέλος της ημέρας, όπου υπήρχε και η τιμητική διάκριση για αυτόν, ο οποίος έγινε επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωνίων Νήσων, δάκρυσε σε κάποιο σημείο της εκδήλωσης, όταν αυτός ήταν διδάκτορ του Πανεπιστημίου, όταν είπε ότι για τελευταία φορά το τελευταίο δίωρο που έκανε στους μαθητές, εκεί δάκρυσε και γύρισε προς τους καθηγητές και είπε: «Γνωρίζετε εσείς για ποιο λόγο είμαι έτσι αυτή τη στιγμή». Ήταν έτσι μια συγκινητική στιγμή του Προέδρου. Είδαμε και τις εκδηλώσεις. Είδαμε, Γιώργο, και τις δηλώσεις που έκανε αποκλειστικά στο Ιόνιαν ο κύριος Παυλόπουλος λίγο νωρίτερα στο ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε. Πολύ σημαντικό το μήνυμα που έστειλε για την ημέρα, όπως βεβαίως σημαντικά ήταν τα μηνύματα και των υπολείπων εκπροσώπων των αρχών. Ακριβώς. Ήταν μια έτσι πάρα πολύ ωραία ημέρα αυτή που βιώσαμε εδώ στην Κεφαλονιά και σίγουρα θα μείνει στις μνήμες όλων εδώ σε αυτό το ωραίο νησί των Επτανήσων. Ήταν μια ημέρα που νομίζω ότι εορτάστηκε η συγκεκριμένη ημέρα όπως της άρμοζε. Μάλιστα. Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στο ίδιο θέμα και να δούμε τη θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν οι Κεφαλονίτες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τις τιμές που το απέδωσαν. Επίτιμος Δημότης Κεφαλονιάς ανακηρύχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα πλαίσια μιας σύντομης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλο στο Αργοστόλι με αφορμή την παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου στο νησί της Κεφαλονιάς για τον εορτασμό των 152 χρόνων από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην Ένωση των Επτανήσεων με τον Εθνικό Κορμό, ενώ σε μια ξεχωριστή αναφορά της ομιλίας του εξήρε το ήθος και την πολιτική παρακαταθήκη του Γεράσιμου Αρσένη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμώς για τη μεγάλη τιμή που μου επιδαψιλέψατε. Και θέλω να τονίσω κάτι, το οποίο το λέω συνεχώς, γιατί ίσως η ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου Δημότη σε πολλούς Δήμους της χώρας να θεωρείται πως αποτελεί ένα έτος εθήμου. Δεν είναι έτσι. Διευκρινίζω, κύριε Δήμαρχε, και έχω πλήρη επίγνωση αυτού του πράγματος, ότι η τιμή, η μεγάλη τιμή που μου περιποιήσατε δεν αφορά το πρόσωπό μου. Αφορά τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νωρίτερα, σε εκδήλωση που έγινε στο Διοικητήριο, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο νησί, προσφέροντάς του μια εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε και σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για να βρίσκεται μαζί μας στην πολύ σημαντική για τους Επτανήσιους γιορτή, που ειδικά φέτος είναι αφιερωμένη στον ζωσπαστισμό και την ηγετική φυσιογνωμία του Ιωσήφου Μουφεράτου, του ασυμβίβαστου και μαχητικού Κεφαλονίτη ριζοσπάστη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από τη γέννησή του. Για όλους μας, οι αγώνες των κατοίκων των Επτανήσων είναι πηγή έμπνευση.
καθώς οι φετινές εκδηλώσεις στην Κεφαλονιά είναι αφιερωμένες στο ριζοσπαστισμό και την ηγετική φυσιογνωμία του Ιωσήφ Μομφεράτου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη γέννησή του, πραγματοποιήθηκε ακόμη μια εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και το ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων. Ο πρόεδρος μάλιστα του Ιδρύματος, Ιωάννης Δραγώνας, ανακήρυξε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με εκδηλώσεις μαθητών της πρωτοβάθμιας του νομού Κεφαλονιάς που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν τον απολογητικό λόγο του Παπαλιστή και την χοροδιακή απόδοση της λειτουργίας των ριζοσπαστών. Και στη Ζάκυνθο Λαμπρή ήταν η σημερινή εορτασμή. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής του Νομού Σταύρος Κοντονής. Με την καθιερωμένη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και την κατάθεση στεφάνων στο Ερώο των Πεσόντων, συμμετείχε και φέτος η Ζάκυνθος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 152 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με τη Μητέρα Ελλάδα. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, αρχές και επίσημοι προσκεκλημένοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μεγάλη επέτειο που εορτάζεται κάθε χρόνο στο νησί με ξεχωριστή λαμπρότητα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του νομού Ζακύνθου, Σταύρος Κοντονής. Ενώ παρόντες στις εκδηλώσεις ήταν ο Αντιδήμαρχος της Παβία, Φρανσέσκο Μπρεντολίζε, και ο Έλληνας Πρόεδρος του Συλλόγου Παρθενών που εδρεύει στην Παβία, Ανδρέας Μητσιόπουλος. Κατά το καθιερωμένο, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων των μαθητών των δημοτικών σχολείων στην προτομή του ηγέτη των ριζοσπαστών, Κωνσταντίνου Λομβάρδου, μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Ενώ στη συνέχεια οι επίσημοι παρακολούθησαν τη μαθητική παρέλαση. Για τη σημασία της ημέρας αυτής έκαναν σχετικές δηλώσεις στο Ιόνιον, τοπικές αρχές και επίσημοι προσκεκλημένοι, στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει κάθε χρόνο τέτοια ημέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου. Τα επτάνησά μας είχαν την ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό να μην υποδουλωθούν κάτω από τον τουρκικό ζυγό, αλλά να αποτελέσουν καταφύγιο σωτηρίας και ελευθερίας για πολλούς Έλληνες από την κυρίως Ελλάδα. Το νόημα της ημέρας είναι η ενότητα του ελληνικού λαού και του ελληνισμού. Σήμερα γιορτάζουμε την Ένωση της Επτανήσου, δηλαδή το μεγάλωμα της πατρίδας μας, αλλά και την ενσωμάτωση των νησιών του Ιωνίου στον εθνικό κορμό, ένα αίτημα λαϊκό, ένα αίτημα όλων των κατοίκων των Επτανήσων, οι οποίοι βίωναν εκείνα τα χρόνια μια ιδιότυπη σκλαβιά. Τα Επτάνησα, και αν δεν γνώρισα τουρκικό ζυγό, ήταν πάντα κοντά στους αδελφούς Έλληνες. Όπως χάρη στους ριζοσπάστες και αυτούς και τη φλόγα όλων των Επτανησίων να ενωθούν με τη Μητέρα Ελλάδα, το πέτυχαν 21 Μαΐου 1864, όπου και σήμερα την επέτειο τιμούμε και τιμούμε και όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και για την πατρίδα μας την Ελλάδα. Εκείνη την εποχή που σήμερα τιμούμε και εορτάζουμε, έβαλαν ως στόχο
την ένωση με τη μητέρα πατρίδα, έδωσαν φώτα στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, το οποίο προερχόταν από 400 χρόνια δουλείας στους Τούρκους, έδωσαν κοινοβουλευτισμό, έδωσαν πανεπιστημιακή παιδεία, έδωσαν γενικά οτιδήποτε σήμερα μας συνδέει με τη Δύση. Το μήνυμα είναι επίκαιρο, αγωνιστικό για δημοκρατία, ελευθερία και μας δίνει το έναυσμα να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Ελλάδα, για ένα καλύτερο αύριο. Το μήνυμα τελικά είναι κοινό. Αγωνιστική δράση για ενότητα και δημοκρατία σε εποχές που αξίες και θεσμοί βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Και να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σεισμική δόνηση εντάσσεως 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα νοτιοανατολικά της Πάτρας. Να συνδεθούμε με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, καθηγητή γεωλογίας, να μας ενημερώσει για το φαινόμενο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πραγματικά είχαμε την εκδήλωση ενός σεισμού 4,4 βαθμών νότια της Πάτρας σε απόσταση 10 χιλιόμετρα από την πόλη. Η δόνηση αυτή έγινε έντονα αισθητή και στην Πάτρα αλλά και στη γύρω περιοχή, στην Κεφαλονιά, στις Άγιον, στην Ηλία, στην Εντονοκρανονία. Και είναι συνέχεια δονήσεων που έχουν αρχίσει από χτες σε όλη την ευρύτερη περιοχή και στον ελληνικό χώρο. Mm-hmm. Τουλάχιστον 6 σεισμοί της τάξης των 4 βαθμών εκδηλώθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κανένας βεβαίως από τους σεισμούς αυτούς δεν είχε δυνατότητα και δεν προκάλεσε βλάβες. Mm-hmm. Αλλά έγιναν έντονα αισθητοί στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν. Αυτή η σεισμική ακολουθία είναι ανησυχητική, κύριε καθηγητά? Δεν νομίζω, αν και εξετάζομαι το φαινόμενο, δεν νομίζω ότι είναι ανησυχητική ακολουθία. Συνήθως συμβαίνει αυτό σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου να έχουμε την εκδήλωση τέτοιων σεισμών. Mm-hmm. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς επίσης και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν ανησυχούμε και θα παρακαλούσα να μην ανησυχεί και ο κόσμος, γιατί δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο που να μας απασχολεί και που να είναι ανησυχητικό. Ακριβώς. Και βεβαίως να θυμόμαστε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όταν εκδηλώνονται σεισμικά φαινόμενα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ. Να είστε καλά. Και όπως είπαμε, νυχτερινές επισκέψεις του Εγκέλαδου είχαμε και χτες το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα. Ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν μέχρι τα ξημερώματα, με ισχυρότερη αυτήν που εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αμαλιάδας, με ένταση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στους ρυθμούς των Ρίχτερ χόρεψαν χθες το βράδυ Αχαΐα και Ηλία από την επίσκεψη του Εγκέλαδου στα όρια των δύο νομών. Η μεγαλύτερη δόνηση μετρήθηκε σε 3,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, αν και αρχικά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε μέτρηση στους 4,4 βαθμούς. Το επίκεντρο εντοπίζεται 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αμαλιάδος στις 11 και 16 το βράδυ, ενώ 12 λεπτά αργότερα μία ακόμα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην περιοχή, εντείνοντας προς στιγμήν την ανησυχία των κατοίκων. Η γη όμως συνέχισε να τρέμει μέχρι το πρωί του Σαββάτου, με 10 συνολικά ασθενείς δονήσεις να έχουν καταγραφεί από τους σεισμογράφους. Στις 12 παρατέταρτο το βράδυ σημειώθηκε ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κυλλίνης και Βάρδας, ενώ ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα σημειώθηκε δόνηση μεγέθους 2,2 βαθμών με επίκεντρο ανάμεσα στα χωριά Άρλα και Μαζαράκι. Το εστιακό βάθος των δύο δονήσεων ήταν 5 χιλιόμετρα. Το πάρτι του Εγκέλαδου στη Δυτική Ελλάδα συνεχίστηκε μέχρι τις 7 το πρωί, με τελευταία σεισμική δόνηση μεγέθους 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή του Μαζαρακίου στις 7 και 4 το πρωί. Ξεκίνησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπει αυξήσεις έμεσων φόρων, αλλαγές στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, τη δημιουργία του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων, αλλά και τη θέσπιση του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Διόρθωσης. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου. Κατά πλειοψηφία και επί των άρθρων των τροπολογιών και στο σύνολό του ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και σήμερα Σάββατο εισήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση. Η διαδικασία στην Ολομέλεια ξεκίνησε με την ένσταση της συνταγματικότητας που κατέθεσε εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο Ανδρέας Λοβέρδος για τα άρθρα που αφορούν το δημοσιονομικό διορθωτή και τη σύσταση Ταμείου Αξιοποίησεων και Επενδύσεων Δημόσιας Περιουσίας. Το αίτημα υποστήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος επισήμανε ότι οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου προκύπτουν από τη διεθνή θέση, τις υποχρεώσεις αλλά και τις ανάγκες της χώρας. Η ρύθμιση αποτελεί τη σύνθεση αυτή τη στιγμή όσων προκύπτουν από τη διεθνή θέση της χώρας και από τις εθνικές της ανάγκες και είναι η καλύτερη δυνατή.
Η συζήτηση συνεχίστηκε ωστόσο σε υψηλούς τόνους με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρο Φορτσάκη, να επισημαίνει ότι περιορίζεται η εθνική κυριαρχία της χώρας και παραδίδεται στους ξένους ο δημοσιονομικός έλεγχος του κράτους, και τον Ανδρέα Λοβέρδο να κάνει λόγο για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Όλες αυτές τις αρνητικότατες για τον ελληνικό λαό και τη χώρα συνέπειες των πολιτικών σας, έχετε αναπτύξει έναν βερμπαλισμό που δεν ανταποκρίνεται καθόλου στα λόγια που είναι μέσα στο σχέδιο νόμου, που συγκροτούν το σχέδιο νόμου. Από την πλευρά τους, τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Σπυρίδων Λάπας, όσο και τον Ανέλ Βασίλης Κόκαλης, χαρακτήρισαν αβάσιμη την ένταση, καθώς όπως υποστήριξαν, δεν θίγονται τα ατομικά δικαιώματα στο σκληρό πυρήνα τους και κατηγόρησαν την αντιπολίτευση ότι ερμηνεύουν αλακάρ το Σύνταγμα. Επίθεση στις προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρόνης, που ανέβηκε στο Βήμα λέγοντας ότι δεν θέλει να πουληθούν οι μετοχές του δημοσίου. Αλλά τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει εμείς το 51% και το κίνημα, να τιμήσουμε και το κίνημα, το 51% μένει στο ελληνικό δημόσιο, είναι πάντα σε δημόσιο έλεγχο. Το πολυνομοσχέδιο ανημένεται να ψηφιστεί αύριο, με πολλούς επαγγελματικούς κλάδους να έχουν ήδη ανακοινώσει παράλληλες διαμαρτυρίες. Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στον άξονα Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να συσπυρώσει τους Δήμους, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ερευνητικούς φορείς και τους πολίτες, ώστε να υλοποιηθεί ένα σχέδιο με παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Το θέμα θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Θετικές προοπτικές δημιουργεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας με το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης στον ομό, με ένα πανίσχυρο άξονα Κατάκολο Πύργος Ολυμπία και με πολλές παράπλευρες κατευθύνσεις που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στον τόπο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια πως οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργαστούν αρμονικά και θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και το πλαίσιο για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο θέμα που ανοίγει και με τη συζήτησή του τη Δευτέρα στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Το πρώτο βήμα μετά τη χάραξη του άξονα είναι να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα σύμφωνο συνεργασίας με τους δύο εμπλεκόμενους Δήμους, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση είναι ένα ολοκληρωμένο τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο. Κάθε περιφερειακή ενότητα που θέλει να σχεδιάσει σοβαρά την ανάπτυξή της, με βάση αυτό το νέο εργαλείο του ΕΣΠΑ, ορίζει μία γεωγραφική περιοχή, την οποία θεωρεί ότι έχει την ιδιαίτερη εκείνη δυναμική για να πάρει μία υπεραξία, μία προστιθέμενη αξία πάνω στο οικονομικό της προϊόν, και με κατάλληλα εργαλεία χρηματοδοτικά προσπαθεί να μοχλεύσει πόρους μαζί και με τους ιδιώτες. Εμείς ορίσαμε και θεωρήσαμε ότι ο άξονας Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία, με το Κατάκολο ως πύλη εισόδου ενός εκατομμυρίου περίπου επισκεπτών το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα και με πυρήνα την Αρχαία Ολυμπία, με την παγκόσμια ταυτότητά της, τις μεγάλες δυνατότητες που δίνει, αλλά και το αστικό κέντρο που λέγεται Πύργος, μπορούμε να πάρουμε αυτήν την προστιθέμενη αξία, να πάρουμε αυτό το οικονομικό προϊόν το οποίο αναζητούμε στην Ηλία πολλά χρόνια τώρα. Ο κ. Γεωργιόπουλος επισήμανε πως σε αυτόν τον άξονα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης είναι δυνατόν να εξακτηνωθούν δράσεις και να συμπεριλάβουν παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές πέρα του συγκεκριμένου άξονα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ένταξη στο σχεδιασμό περιοχών όπως η Αρχαία Ήλιδα, ο Επικούριος Απόλλωνας, αλλά και οι αματικές πηγές του Καγιάφα. Στο σχεδιασμό μπορούν να συνεισφέρουν και θα είναι εταίροι της περιφέρειας φορείς όπως η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η ΔΟΑ, η ΕΟΕ, η ΔΟΕ, αλλά και το Επιμελητήριο Ηλίας. Εδώ και χρόνια το λιμάνι της Ζακύνθου φιλοξενεί παμπάλια και επικίνδυνα φορτηγά πλοία, τσιγαράδικα με παράνομο ή μη φορτίο που προσάραξαν στις απόκριμνες ακτές του. Ήρθε λοιπόν ο καιρός τουλάχιστον ένα από αυτά να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Από την ανακούφιση στον προβληματισμό, μόνο ένα από τα τρία παλαιά φορτηγά πλοία θα απομακρυνθεί τελικά από το λιμάνι της Ζακύνθου, εκεί όπου βρίσκονται αραγμένα περισσότερα από 5 χρόνια. Πλοία παμπάλαια σε κάκιστη κατάσταση, που λόγω της διάβρωσης και των φθορών αποτελούν περιβαλλοντικές βόμβες για το θαλάσσιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Νότιου Ιωνίου. Μέσα σε ισχυρή κακοκαιρία, το ειδικό ρημουλκό σκάφος Αχιλλέας κατέφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο λιμάνι της Ζακύνθου και η ομάδα ειδικών τεχνικών που το συνόδευε έπιασε αμέσως δουλειά στα πλοία για να εκτιμήσει την κατάστασή τους και να αποφανθεί εάν, πότε και πώς θα απομακρυνθούν. Ωστόσο, ακόμη και αυτό που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση είναι γεμάτο επικίνδυνα απόβλητα που απαντλούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ εμφανίζει και πολλά ρήγματα στο σκαρί του. Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο Αμάρανθος που προσάραξε πριν από περίπου 2 χρόνια στις βορειοδυτικές ακτές της Ζακύνθου.
Το πρόβλημα παρουσιάζει το σκάφος είναι η ευστάθειά του. Παρουσιάζει 5 πολλαπλά ρήγματα, τα οποία ήδη επιδιορθώνονται. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι ότι έχουμε σπασμένο πηδάλιο και δεν θα μας βοηθήσει τόσο όσον αφορά στην, να ταξιδέψει καλά στη ρημούλκησή του. Αν θέλει ο Θεός, βάλαμε μπροστά τις γεννήτριες, τις αντλίες αυτά, έχουμε βάλει και άλλα μηχανήματα δικά μας, μας βοηθάει και ο Δήμος. Έχει ξεκινήσει η επιδιόρθωση των ρηγμάτων. Έχω φέρει υλικά με το ρημουλκό μου, τα οποία χρησιμοποιούνται, που είναι για αυτές τις δουλειές. Και ξεκινάει καθαρισμός και από εκεί και πέρα η απομάκρυνση του. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα δύο τσιγαράδικα Τιαντζίν και Τσανγκτζούν, που κρίθηκε από την ειδική εταιρεία που θα τα απομάκρυνε πως βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, ώστε είναι αδύνατο να ρημουλκηθούν χωρίς να βυθιστούν. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, θα είχαμε πάρει και το Τσανγκτζούν που θα φεύγει. Το Τσανγκτζούν θα γίνει αναστροφή πώλησης από το ελληνικό δημόσιο, διότι πλέον το σκάφος δεν μπορεί να ταξιδέψει. Άρα θα πρέπει από κοινού μαζί με το Λιμενικό Ταμείο και τον κύριο Λιμενάρχη να έρθουμε σε μια κοινή συνεννόηση ώστε να εξουδετερώσουμε τα άλλα 3 σκάφη επιβλαβή που είναι εδώ πέρα. Τα σκάφη αυτά εμφανίζουν έντονο βαθμό ηλεκτρόλυσης, δηλαδή διάβρωσης των μεταλλικών μερών τους από τα άλατα του θαλασσινού νερού. Τελευταία διάγνωση που κάναμε, που ήταν εχθές και σήμερα, το σκάφος δεν μπορεί να ταξιδέψει πλέον και αυτό. Το Τιαντζίν. Και τα δύο, και το Τσανγκτζούν πλέον. Το Τιαντζίν είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένο ότι δεν μπορεί, έτσι. Εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, καθώς τις ημέρες αυτές στη Ζάκυνθο θα επικρατεί σφοδρή κακοκαιρία, το ρημουλκό Αχιλλέας θα απομακρύνει το Αμάρανθος μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Όσο για τα άλλα δύο πλοία που παραμένουν στο λιμάνι, θα συνεχίζουν να αποτελούν εν δυνάμει περιβαλλοντικές βόμβες, μέχρι αρχές και αρμόδιοι να δράσουν όπως απαιτεί η περίσταση, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Φαντασία και ανήσυχο πνεύμα απέδειξαν ότι διαθέτουν οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό που διοργανώθηκε από τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΕΣΥΕΠΗΝ. Στόχος του διαγωνισμού, που ονομαζόταν υπόθεση τίτλου, ήταν η αναζήτηση των πιο ευρηματικών τίτλων ανάμεσα σε όλα τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με μια εκδήλωση που πλημμύρισε από παιδικά χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΕΠΗΝ η τελετή βράβευσης και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υπόθεση τίτλου, τον οποίο διοργάνωσαν οι υπεύθυνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας και είχε σαν στόχο την αναζήτηση των πιο ευρηματικών τίτλων ανάμεσα σε όλα τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία υποβλήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας. Για πες μας το όνομά σου. Αλεξάνδρα. Άντε Αλεξάνδρα, για πες μας λίγο για το πρόγραμμά σας που είχε τον τίτλο «Μια θάλασσα μικρή, μια αγκαλιά μεγάλη». Ε? Τι ήταν αυτό? Ασχοληθήκαμε με τα θαλάσσια ζώα, ναι, και έκαναμε πειράματα και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Όλα τα χρόνια δουλεύουμε σε μία ενιαία κλίμακα, σε μία ενιαία προσπάθεια και οι δύο βαθμίδες για να μπορούμε να συστρατεύουμε δυνάμεις και να ενδυναμώνουμε αποτελέσματα. Σε αυτή τη διαδικασία θα ήθελα να πω ένα μπράβο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που βγήκαν πιο όριμοι και βγήκαν πιο ευρηματικοί. Βέβαια, συγχαρητήρια αξίζουν και στους εκπαιδευτικούς και στην Επιτροπή η οποία συντόνιζε τις ομάδες. Η εκδήλωση περιέλαμβανε παρουσίαση του διαγωνισμού, βράβευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολείων, αλλά και συνέντευξη τύπου. Για τους στόχους του διαγωνισμού μίλησαν η Πινελόπη Σακοβέλη, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η Ιωάννα Παπαϊωάννου, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας. Επίσης, ο Τάκης Καραγιάννης, σχολικός σύμβουλος, και η Αφροδίτη Τσικριτζή, γραμματέας του Μουσείου Τύπου, ανέφεραν τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να επιλεγούν τα συγκεκριμένα σχολεία που βραβεύτηκαν. Μια ιδέα που βρίσκεται σε μια κατεύθυνση ενός υγιούς, θα λέγαμε, συναγωνισμού, όπου δεν κινείται σε μια κατεύθυνση ποιος θα επικρατήσει, αλλά σε μια κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια των μαθητών μας να βρουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους τους. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλό καλοκαίρι που επίκειται, θα έρθει και αυτό με τη σειρά του, δεν βοηθάει λίγο καιρός. Κυρίως όμως θέλω από αυτό το βήμα, αφού μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα, να μιλήσω λίγο για
τους ανθρώπους που στηρίζουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δηλαδή την Πέννη της Σακοβέλη και την κυρία Παπαϊωάννου, οι οποίοι πραγματικά τα τελευταία χρόνια πια έχουν κατοχυρωθεί ή καταξιωθεί στη συνείδηση όλων των εκπαιδευτικών σαν τους ανθρώπους εκείνους τους που έκαναν έτσι πράξη στη ζωή τους να υπηρετήσουν την εκπαίδευση από το κομμάτι της περιβαλλοντικής. Το πρώτο βραβείο έλαβε το 47ο νηπιαγωγείο Πατρών και η απονομία έγινε από τον πρόεδρο του Μουσείου Τύπου, Μιχάλη Βασιλάκη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού στη διεύθυνση www.ionian.tv.gr. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα. Yeah.